πεις, κύριε Πρόεδρε και κύριε Δήμαρχε, είναι το θέμα στην Αγία Πελαγία που μας έχουν απασχολήσει αρκετές φορές οι πολίτες, ό,τι έχει να κάνει με την παραλία και ό,τι έχει να κάνει η θάλασσα έχει μπει σε όλα τα μαγαζά μέσα, τουλάχιστον σε 3 μαγαζά, σε 2 σπίτια και έχουμε αγωνία οι πολίτες να δούμε τι θα γίνει σε περίπτωση που ο καιρός χαλάσει παραπάνω από ό,τι είναι τώρα, πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί σύντομα αυτό το πρόβλημα και τι έχετε κάνει για αυτό το πρόβλημα. Καλησπέρα από μένα. Όταν πληροφορηθήκαμε για το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί στην Αγία Πελαγία, μεταβήκαμε με την υπηρεσία και τους αρμόδιους μελετητές, και λέω αρμόδιους εννοώ με την λογική ότι ασχολούνται με αυτό το θέμα συγκεκριμένα, με λιμενικά έργα και τέτοια. Διαπιστώσαμε κι εμείς το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί. Η θάλασσα, όπως το περιγράφεις και εσύ, Δημήτρη, έχει περάσει κάτω από το πεζοδρόμιο. Οι διαδικασίες όμως είναι τέτοιες, οι οποίες απαιτούν κάποιο χρόνο. Δυστυχώς. Μακάρι να ήταν διαφορετικά τα πράγματα, να πηγαίνουν, μπορούσαμε να πάμε την επάδυνο. Έχουμε, οι ενέργειες που έχουν γίνει τώρα είναι, μιλήσαμε με την περιφέρεια για οικονομική βοήθεια και υποστήριξη, ώστε να μπορούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε άμεσα όσο αφορά την οχύρωση του πεζοδρομίου και διάφορα άλλα θέματα τα οποία προκύπτουν όσο αφορά τη διάβρωση. Άμεσα θα κάνουμε ένα τυχείο που θα ανακόψουμε τον κυματισμό όσο αφορά να μπαίνει κάτω από τα κτίσματα. Σε δεύτερη φάση θα ρίξουμε πέτρες από τη μεριά της, από θάλασσα, γιατί από στεριά δεν μπορεί να γίνει αυτό. Δηλαδή θα γίνει να ανακοπεί ο κυματισμός πιο εσωτερικά από το να χτυπάει στο τυχείο το οποίο θα γίνει. Αυτό είναι ό,τι πιο άμεσο μπορεί να γίνει στη φάση αυτή. Υπάρχει όμως μία μελέτη και έχει κάνει ο Δήμαρχος επικοινωνίες με το Υπουργείο και μπορεί να σας περιγράψει όσο αφορά τη μεγάλη μελέτη, το μεγάλο έργο που αφορά τη διάβρωση της Αγίας Πελαγίας. Είναι ένα φαινόμενο που προκαλεί τεράστια προβλήματα, πολύ μεγάλη ζημιά στην παραλία, στις επιχειρήσεις, στην εμπορικότητα της περιοχής και γενικότερα ένα ζήτημα το οποίο μας απασχολεί ουσιαστικά εδώ και 4 χρόνια. Το πρόβλημα με τη συγκεκριμένη μελέτη είναι ότι παρά το γεγονός ότι πρόκειται για μια όρημη μελέτη με άδεια εκτέλεσης εργασιών και παρά τις επανειλημμένες δεσμεύσεις από διάφορους φορείς και υπηρεσίες, μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει ούτε ένα χρηματοδοτικό εργαλείο που να χρηματοδοτεί επί τα τελευταία 4 χρόνια πάντα, στα τελευταία 4 χρόνια πάντα αναφέρομαι, που να χρηματοδοτεί έργα διάβρωσης, αντιμετώπισης διάβρωσης ακτών. Αν θυμάστε, είχε επισκεφθεί την Αγία Πελαγία πριν περίπου 1,5-2 χρόνια στα πλαίσια των εγγενείων του βιολογικού της Αγίας Πελαγίας ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Σακύρης, όπου ο ίδιος δεσμεύτηκε δημόσια για τη χρηματοδότηση της μελέτης και την εκκίνηση των εργασιών ουσιαστικά που θα αντιμετωπίσουν τα φαινόμενα της διάβρωσης των ακτών στην Αγία Πελαγία. Δυστυχώς όμως από τότε μέχρι σήμερα, παρά τις πιέσεις, παρά τις συνεχόμενες οκλήσεις, παρά τις επισκέψεις μας στα Υπουργεία, την στήριξη του Περιφερειάρχη και την ίδια τη διάθεση του Περιφερειάρχη, οφείλω να το πω αυτό. Πολλές φορές η στήριξη δεν μεταφράζεται άμεσα σε χρηματοδοτήσεις, καθώς τα δημοσιονομικά πλαίσια είναι πολύ συγκεκριμένα και πολύ στενά. Η μελέτη αυτή έχει συνολικό προϋπολογισμό περίπου 2 εκατομμύρια ευρώ. Επομένως, καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη η ένταξή της σε κάποιο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων ή ακόμα περισσότερο από τα ίδια έσοδα του Δήμου. Εξετάζουμε κάθε πιθανή πηγή χρηματοδότησης και μπορώ να πω ότι είμαστε σε ένα σημείο που μετά και την επιστολή που είχαμε αποστείλει στις 8, αν το έχω εδώ μπροστά μου, στις 8 Δεκεμβρίου του 2023 στον κύριο Μαμαλούγκα, τον προϊστάμενο της υποδιεύθυνσης του τομέα περιβάλλοντος στο ΗΜΕΠΕΡΑ, μπορώ να πω και παρά την προσπάθεια να εντάξουμε στο ΗΜΕΠΕΡΑ τη συγκεκριμένη μελέτη, δυστυχώς το ΗΜΕΠΕΡΑ αποφάσισε να προχωρήσει με μια συνολική μελέτη δικιά του για όλες τις περιοχές που αντιμετωπίζουν διάβρωση και εκεί μέσα να εντάξει τις υπόλοιπες μελέτες που υπάρχουν ήδη. Άρα το χρονοδιάγραμμα από το Υπουργείο προχωράει με διαφορετικό σχεδιασμό από αυτό που γνωρίζαμε εμείς πριν περίπου ένα χρόνο. Τώρα λοιπόν βρισκόμαστε στο σημείο που έχουν γίνει κάποιες επαφές
σε επίπεδο πλέον άλλου Υπουργείου και συγκεκριμένα με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και τον κύριο Τριαντόπουλο. Αναμένεται απάντηση το επόμενο άμεσο, το επόμενο χρονικό διάστημα, ενώ τις επόμενες μέρες, εβδομάδες, άμεσα, πριν τελειώσει ο μήνας, για να δούμε τι μπορούμε, επειδή ακριβώς εδώ είναι θέματα επιλεξιμότητας και ζητήματα που αφορούν στο πώς μπορεί να ενταχθεί μία μελέτη σε ένα χρηματοδοτικό εργαλείο. Δεν εντάσσονται τα πάντα παντού, δεν υπάρχουν χρηματοδοτικά εργαλεία που να χρηματοδοτούν τα πάντα, υπάρχουν συγκεκριμένες δράσεις ανάλογα με τη χρηματοδότηση. Άρα λοιπόν, εδώ γίνεται μια προσπάθεια να εντάξουμε το έργο αυτό. Είμαστε σε επικοινωνία με τους μελετητές για οποιαδήποτε τροποποίηση χρειαστεί να γίνει, έτσι ώστε να μπορεί να είναι δυνατή η άμεση εκτέλεση η δημοπράτησή του. Και μαζί με τις άμεσες παρεμβάσεις που περιέγραψε ο Αντιδήμαρχος, αγωνιζόμαστε πραγματικά καθημερινά για να μπορέσουμε να βρούμε το χρηματοδοτικό αυτό εργαλείο ή τα εργαλεία ή το συνδυασμό αυτών για να μπορούμε να εντάξουμε αυτά τα 2 εκατομμύρια έργο άμεσα σε κάποιο πρόγραμμα και να ξεκινήσουν οι εργασίες. Δυστυχώς, τα φαινόμενα αυτά της κλιματικής κρίσης δεν είναι ότι η διάβρωση αποτελεί ένα φαινόμενο που προκύπτει εξαιτίας της θάλασσας. Η διάβρωση των ακτών προκύπτει από την αλλίωση του περιβάλλοντος στο περιβάλλον το δομημένο. Και όσο το δομημένο περιβάλλον αναπτύσσεται, τόσο εντείνονται αυτά τα φαινόμενα. Επομένως, θα είναι βέβαια μια επόμενη απάντηση αυτή που θα κάνουμε τώρα, δεν είναι σε αυτή την ερώτηση, αλλά το ειδικό προδρομικό σχέδιο που προκύπτει, που ουσιαστικά είναι το εργαλείο αντιμετώπισης, ένα από τα εργαλεία αντιμετώπισης, το βασικό εργαλείο αντιμετώπισης όμως στην παρούσα φάση από την πλευρά του Δήμου για τα θέματα της αντιμετώπισης των φαινομένων της κλιματικής αλλαγής, θα βοηθήσει και προσωπική την κατεύθυνση. Όμως, για να βάλουμε τα πράγματα εν κατακλείδη και κλείνοντας. Ένα, άμεσες παρεμβάσεις, όπως περιέγραψε ο Αντιδήμαρχος, που αφορούν σε έργα τεχνικά μικρής κλίμακας για να μπορέσουμε να περισσώσουμε αυτή τη στιγμή ό,τι έχει απομείνει. Δύο, προσπάθεια ένταξης του έργου αποκατάστασης της παραλίας σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα το συντομότερο δυνατό. Ποιο θα είναι αυτό το συντομότερο δυνατό? Θέλω να είμαι ειλικρινής απέναντι σε εσάς και απέναντι στους δημότες. Αυτή τη στιγμή υπάρχει φως στο τούνελ, αλλά αν δεν υπάρχει συγκεκριμένη δέσμευση που να μπορεί να ανακοινωθεί, θα προτιμήσω να πω απλά ότι είμαστε σε καλό δρόμο.